Monsieur le ministre, c'est Sébastien. Monsieur le PDG des Naval Group. Chef d'état-major de la Marine. Mesdames et messieurs. Του επιτελείου του ναυτικού είναι μια μεγάλη τιμή να βρίσκομαι εδώ στο Λοχνιό, στις εγκαταστάσεις της Naval Group, επί τη ευκαιρία της καθέλκυσης της φρεγάτας Κίμων για το ελληνικό ναυτικό. Κυρίες και κύριοι, δεν θα σας κρύψω ότι είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος σήμερα. Είναι για μένα μια τεράστια τιμή και ένα κορυφαίο γεγονός για την Ελλάδα. Ένα σημαντικό ορόσημο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης για την συνεργασία στην άμυνα και στην ασφάλεια μεταξύ της ελληνικής και της γαλλικής δημοκρατίας. Αλλά θα ήθελα να πω επίσης ότι η απόκτηση της φρεγάτας Κίμων είναι μια μεγάλη πηγή περηφάνειας για τα στελέχη του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, για τις ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας, για όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους Έλληνες. Ο Κίμων συνεχίζει την παράδοση της Ελλάδας για 2.500 χρόνια ως ναυτικής δύναμης, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Το νέο υπερσύγχρονο αυτό πλοίο ενισχύει τη θωράκιση της πατρίδας, διαδηλώνει την προσήλωση στην υπεράσπιση και της έσχατης βραχονησίδας μας, όπως άλλωστε είναι το συνταγματικό καθήκον κάθε ελληνικής κυβέρνησης. Αποτελεί επίσης έναν παράγοντα ναυτικής υπεροχής και δίνει τη δυνατότητα ενός ευρύτερου ρόλου παροχής ασφάλειας τόσο στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και πέρα από αυτήν. Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα διαθέτει τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο του πλανήτη. Η σημαία μας, τα εμπορικά μας πλοία πλέουν σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Δεν νοείται λοιπόν ελληνικό πολεμικό ναυτικό χωρίς δυνατότητες πέραν του ορίζοντα. Και η παρουσία μου σήμερα στο ιστορικό αυτό γεγονός, μαζί με τον Γάλλο ομολογό μου, τον Υπουργό κύριο Λεκορνή, αποδεικνύει τους ισχυρούς διαχρονικούς δεσμούς ανάμεσα στην Γαλλία και την Ελλάδα. Την αλληλεγγύη, την συμπαράταξη και αν απαιτηθεί την αμοιβαία αμυντική συνδρομή για την αντιμετώπιση κάθε επίθεσης εναντίον της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των δύο χωρών μας. Στη βάση βέβαια πάντοτε του διεθνούς δικαίου και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών. Άλλωστε αυτό προβλέπεται από την συμφωνία την οποία είχα την τιμή να υπογράψω μαζί με τον συνάδελφό μου τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Το πρόγραμμα ναυπήγησης φρεγατών αποτελεί λοιπόν μια ακόμα ευκαιρία για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ όχι μόνο της Ελλάδας και της Γαλλίας, αλλά της γαλλικής και της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Και εύχομαι την διευρυμένη συμμετοχή του ελληνικού αμυντικού οικοσυστήματος στο γαλλικό αμυντικό οικοσύστημα. Συγχαίρω όσους εργάζονται με υψηλό επαγγελματισμό και ταχύς ρυθμούς σε ένα τόσο πολύπλοκο και σύνθετο πρόγραμμα. Και εδώ πάλι θα ήθελα να κάνω μνήμα στον αγαπητό μου φίλο και συναπόφοιτο, τον πρώην Υπουργό Άμυνας, τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, γιατί αυτός έφερε σε πέρας το απαιτητικό έργο των συμφωνιών τόσο για την απόκτηση των φρεγατών FDI όσο και των αεροσκαφών Rafale. Τσετιέν, αγαπητέ Naval Group. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον όμιλο Naval Group, το προσωπικό του, τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τη θερμή υποδοχή, αλλά και τον ομολογό μου, τον υπουργό Λεκορνιού. Αγαπητέ φίλε Σεμπαστιάν, σας ευχαριστώ.